Καλώς ήρθες, Σοφάκι μου. Καλώς σας βρήκα. Δεν μπορώ καν να πω. Τι ωραία παρέα, τι ομορφοποιήστε. Επειδή λέει συνέχεια ο Στρατός το σοφάκι μου, το σοφάκι μου, το σοφάκι μου, νομίζω ότι έτσι θα σε φωνάζει και ο κόσμος. Ναι, ευχαριστώ. Μια χαρά. Τι κάνεις? Πολύ χαρούμενη, ήσυχη. Προσπαθώ να δω τις εξελίξεις, να καταλάβω τι συμβαίνει. Στο στράτο. Έχουν περάσει πια τρεις εβδομάδες κοντά. Όπω, ναι. Εντάξει. Τρίτη είναι εβδομάδα. Το ρεκόρ σας, νομίζω. Ναι, εσείς ναι. Μαζί είστε συνέχεια. 24 ώρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χτες στην Φάρμα και μετά να έρθουμε να το σχολιάσουμε μαζί με τη Σοφία μας. Ειρήνη μου. Εβδομάδες κοντά. Έκανε καθημερινά τρεις προπονήσεις τη μέρα, εκεί τον παραδέχτηκα, κατάλαβα τι θα πει μαχητής. Τρεις προπονήσεις τη μέρα, Ναι. Και τις παρακολουθούσα και κουραζόμουν από την πρώτη, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες, δηλαδή του βάζαν κάποια καλώδια, υπήρχε, ναι. Μάλιστα. Μετά οπότε, έκανε βάρη. Έχει πάει προετοιμασμένος όσο μπορούσε αυτό όσο το μήνα. Όσο μπορούσε, το πήρε πάρα πολύ θερμά και εκεί τον παραδέχτηκα, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Περίμενα να πάει χαλαρά, δηλαδή ότι... Και νομίζω, παιδιά, ότι ο Στράτος θα είναι και πολύ δυνατός αρχηγός. Ανά οι προπονήσεις. Θα είναι έτσι δύναμη. Δύναμη. Εδώ και οι προπονήσεις του. Βλέπουμε πώς προετοιμάστηκε για να πάει στη Φάρμα. Σοφία μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή επιτυχία στο αγόρι το όμορφο. Έτσι, ελπίζω να καταφέρει να τον δεις, δεν ξέρω, να βάλουν. Έτσι, ρε παιδί μου, κοντά είναι η Φάρμα, δεν είναι η Καραϊβική. Ναι, μπορεί να υπάρχει. Όπως τις κατασκηνώσεις που πάνε τις Κυριακές και βλέπουν τα παιδάκια τους. Ναι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ.